ζούμε ίσως, δεν ξέρω, λέγαμε παλιά για τους παππούδες μας, δεν ξέρω όμως αν εξαιρέσει τους δύο ματοβαμμένους παγκοσμίους πολέμους, στα χαρακτηριστικά του πολέμου, άλλη περίοδο που να έχουν συσσωρευτεί όλα μαζί, όλα. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω έναν άνθρωπο που χρόνια υπηρετεί τον χώρο της Διεθνούς Ανάλυσης Ενημέρωσης για την ελληνική δημοσιογραφία και την ΤΙΜΑ, τον εξαιρετικό κύριο Γιώργο Καπόπουλο, αν στη διαδρομή του έχει συναντήσει τόσο πολυεπίπεδες καταστάσεις παγκόσμιας υφής. Καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χρόνια πολλά, όχι. Και γιατί αυτή η περίοδος που διανύουμε έχει μια ιδιομορφία. Παλιά είχαμε τάξεις πραγμάτων. Οι τάξεις πραγμάτων προέκυπταν μετά από έναν μεγάλο πόλεμο και από την ήττα μιας ή της άλλης αντίπαλης πλευράς. Το 1815 το συνέδριο της Βιέννης έφτιαξε μια τάξη πραγμάτων που κράτησε 100 χρόνια και η οποία βασίστηκε στην ήττα της Γαλλίας του Ναπολέοντα. Το 1919 η Συνθήκη των Βερσαλιών έφτιαξε μια τάξη πραγμάτων η οποία βασίστηκε στην ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1945 το διπολικό σύστημα της Γιάλτας, που ήταν μια τάξη πραγμάτων για την Γυραιά Ήπειρο, βασίστηκε στην συντριπτική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Τι έγινε όμως το 1989-91 όταν κατέρευσε τον μπλοκ του υπαρκτού σοσιαλισμού, εντός εισαγωγικών βέβαια, και διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση? Εκεί δεν είχαμε ήττα της Σοβιετικής Ένωσης. Είχαμε μια παροξυσμική κρίση του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Συστήματος που συμπαρέσυρε και το στρατόπεδο αλλά και την ίδια τη Σοβιετική Ένωση στη διάλυση. Από εκεί ξεκινάει η κακοδαιμονία, γιατί μεν Ρωσία ήταν μια περίοδος προσωρινής αστάθειας και την επόμενη μέρα θα έβρισκε τη θέση της η Ρωσία ως μεγάλη δύναμη με προνομιακό χώρο επιρροή στην πρώην Σοβιετική Ένωση αλλά και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν συνώνυμη μιας ήττας και αποφάσισε να χειριστεί τη Ρωσία ως ηττημένο κράτος. Από εκεί ξεκινάει μια ιστορική παρεξήγηση. Ζήσαμε 30 χρόνια μια ασταθή τάξη πραγμάτων από την οποία δεν τη διάβαζαν σωστά οι δύο μεγάλες πυρηνικές υπερδυνάμεις. Δηλαδή άλλη πρόσληψη της πραγματικότητας είχε η Μόσχα και άλλη η Ουάσιγκτον. Οπότε πρακτικά σήμερα θεωρείτε ότι βρισκόμαστε στον επανακαθορισμό της τάξης πραγμάτων? Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Πούτιν με τον βίαιο τρόπο που το κάνει. Δηλαδή θέλει μια συνολική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια της Ευρώπης και όχι μόνον. Το αν θα το πετύχει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θεώρησε η Ρωσία προφανώς ότι αν έχανε οριστικά και την Ουκρανία, έχανε και την τελευταία ευκαιρία να ξαναδιεκδικήσει το ρόλο μεγάλης δύναμης. Από την άλλη, ο χειρισμός της Δύσης, με προεξάρχουσα βεβαίως τη μεγάλη δύναμη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια απόκληση συμφερόντων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρώπης. Αυτή την απόκληση συμφερόντων την τόνιζε ακόμα περισσότερο η ενεργειακή στρατηγική συμμαχία της Γερμανίας με τη Ρωσία και καθ' επέκταση με όλη την Ευρώπη, γιατί ό,τι κάνει η Γερμανία είναι καθοριστικό για όλη την Ευρώπη. Αν λοιπόν η Ρωσία δεν είναι απειλή και η Γερμανία όχι μόνο αρνείται να έχει ένοπλες δυνάμεις άξιες στο όνομά της για να μην ξοδέψει, αλλά εξαρτάται μονομερώς από αυτόν που το ΝΑΤΟ θεωρεί αντίπαλο, τότε υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στην διατλαντική σχέση. Έτσι η επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία λειτουργήσε στη λογική της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Δηλαδή, αν υπήρχαν αμφιβολίες τι χρησιμότητα έχει η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, η επίθεση σε μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα νομιμοποίησε όλη την αμερικανική στρατηγική επέκταση του ΝΑΤΟ που ξετυλίγεται μπροστά μας τα τελευταία 30 χρόνια. Άρα, να το πω έτσι, στο win-win η Ευρώπη δεν είναι. Είναι σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση θεωρείται. Δηλαδή οποιαδήποτε συμφωνία, αν ήθελε προκύψει συμφωνία Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή θα γίνει στις πλάτες της Ευρώπης. Θα γίνει στις πλάτες της Ευρώπης. Θεωρείτε ότι είναι έλλειμμα στρατηγικής Ευρώπης, έλλειψη... Όχι, είναι γεωπολιτικό το θέμα. Γεωπολιτικό. Γιατί είναι γεωπολιτικό το θέμα? Γιατί η Ευρώπη και γιατί η Γερμανία δεν απαντάνε όταν ο Μακρόν εδώ και 5 χρόνια τους πιέζει για κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική? Θα έχουμε ξαναπεί νομίζω κύριο Σαχίνη,
γιατί σε αυτή την κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική τον πρώτο λόγο θα τον έχει η Γαλλία, που είναι στρατιωτική υπερδύναμη στην Ευρώπη μετά την αποχώρηση της Βρετανίας με τον Brexit, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει πυρηνικά όπλα, και θα ισοφαρίσει τον έλεγχο που ασκεί στην Ευρωζώνη η Γερμανία. Κάτι τέτοιο το Βερολίνο δεν θέλει να το δει και προτιμά την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξάρτηση όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσε να συνδυαστεί εν καιρό πολέμου με το business as usual μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, και εκεί πραγματικά έκανε μια στροφή που είναι δρόμος χωρίς γυρισμό η Γερμανία. Τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε πιο εμφατικά και την Κίνα στο πεδίο, και από τη μία είναι η Συμφωνία Ασφαλείας με τα νησιά του Σολομώντα, από την άλλη είναι τα όσα είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Για πρώτη φορά ξένησε το ύφος προς την Ευρώπη ότι μην ταΐζεται το διάολο, εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτοχρόνως η Κίνα έχει ένα θέμα ή ίσως ένα φόβο ότι με τους τριγμούς στην παγκοσμιοποίηση δεν ωφελείται στα κέρδη. Έχει το πάγωμα των εφοδιαστικών αλυσίδων λόγω της πανδημίας. Εδώ τώρα είναι μια άλλη μεταβλητή. Η μεταβλητή αυτή υπάρχει. Απλά κρατούσε μέχρι στιγμής χαμηλούς τόνους και δεν έκανε αισθητή την παρουσία της. Μάλλον επεδίω και να είναι αθόρυβη και να κρατάει χαμηλό προφίλ. Αλλά η Κίνα έχει μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Ενώ όλοι πιστεύαμε στα τέλη του περασμένου χρόνου ότι η προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι εστιασμένη στην ανάσχεση της περαιτέρω ισχυροποίησης της Κίνας, τελικά όλα έχουν επικεντρωθεί στη Ρωσία. Σε αυτή λοιπόν την ανάπαυλα υπενθυμίζει η Κίνα το αυτονόητο ότι είναι ένας βασικός παίχτης του παγκόσμιου συστήματος. Πιστεύετε ότι παίρνει πια πιο γενικά χαρακτηριστικά αυτή η σχάση, αυτή η ρήξη, αυτή η μετοπική? Υπήρχε μια εικόνα ότι, υπήρχε μια εικόνα ότι με όποιο τρόπο και αν τερματιστεί η ιστορία της Ουκρανίας, δεν θα επανέλθουμε στην προτέρα μεν κατάσταση, δεν θα ανοίξει περαιτέρω η βεντάλια. Το πιστεύετε αυτό σήμερα? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές βασικές αρχές της γεωπολιτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται όσο οτιδήποτε άλλο μια σύγκληση οικονομική, εμπορική, στρατηγική σε γενικές γραμμές Ευρώπης-Ρωσίας. Ο πρώτος θεωρητικός της γεωπολιτικής, ο Βρετανός Χάρολντ Μακίντερ, στις αρχές του 20ου αιώνα έγραψε ότι εάν συμμαχήσουν μακροπρόθεσμα η Γερμανία με τη Ρωσία, τότε θα γίνουν κυρίαρχοι του κόσμου. Άρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες προέχει η πολιτική ηγεμονία, η πρωτοκαθεδρία τους στην ασφάλεια της Ευρώπης. Μόνο μαζί με την Ευρώπη οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αντιμετωπίσει την ισχύ της Κίνας. Γι' αυτό παίρνει το ρίσκο να αποξενώσει και τη Ρωσία και να τη σπρώξει προς την Κίνα. Πείτε μου κάτι, προτιμούν οι Αμερικανοί, δηλαδή οι Ρώσοι, να τα βρουν με την Κίνα? Σχήμα λόγου τώρα τα βρουν, αλλά λέω, το θεωρούν πιο γεωπολιτικά, πιο σοφό από... και με μικρότερο κόστος για αυτούς από την αποκοπή της Ευρώπης υπόλοιπης με τη Ρωσία? Αν η Ευρώπη είχε χειραφετηθεί, είχε δηλαδή ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και διακριτή από το ΝΑΤΟ αμυντική δομή, τότε όπως καταλαβαίνετε το ειδικό βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών τόσο απέναντι στην Κίνα όσο απέναντι και στη Ρωσία θα ήταν μειωμένο. Άρα παίρνουν ένα αλληλογισμένο ρίσκο να σπρώξουν τη Ρωσία προς μια ευρασιατική σύγκληση, αλλά ταυτοχρόνως να αποτρέψουν μια πιο επικίνδυνη ευρασιατική σύγκληση που είναι η στρατηγική προσέγγιση Μόσχας-Βερολίνου. Κύριε Καπόπουλε, θα κλείσω με την Τουρκία. Θυμάμαι που είχατε πει, δεν είχατε την ίδια αισιοδοξία όπως άλλοι, είχατε πει ότι θέλει πολύ προσοχή και παρατήρηση η Τουρκία, παρότι κάποιοι είπαν πολύ γρήγορα ότι με τον νέο ρόλο εξαιτίας του πολέμου, μάλλον. Βλέπει διαφορετικά. Υπενθύμησε η Τουρκία ότι αλλιώς διαβάζει την κατάσταση. Τι λέει η Τουρκία με τον μπαράζ των υπερπτήσεων, παραβιάσεων, παραβάσεων στο Αιγαίο και τους βομβαρδισμούς την ίδια στιγμή θέσεων του ΠΚΚ στο βόρειο Ιράκ? Ότι εγώ έχω την εθνική μου ατζέντα και βρέξει, χιονίσει, Ουκρανία, ξεουκρανία, εγώ εξακολουθώ να επιμένω. Αν με θέλετε, όχι ουδέτερο, αλλά σύμμαχό σας κατά της Ρωσίας, τότε ελάτε να συζητήσουμε το αντίτιμο. Άρα κατά τη γνώμη σας είναι η στιγμή που η Ελλάδα πρέπει να ανεβάσει διπλωματικά τους τόνους και πολιτικά και ενδεχομένως απαντητικά στα διάφορα φόρα? Μου λένε πολλοί εδώ, γιατί δεν πάει χέρι-χέρι με τη Λευκωσία στο αίτημα που κάνει η Φιλανδία και η Σουηδία για ένταξη στο ΝΑΤΟ,
στο ΝΑΤΟ, δεν λένε κάτι extreme, και η Κύπρος, για να δούμε εκεί αν πέφτουν οι μάσκες. Ή πιστεύετε ότι είναι η λάθος συζήτηση σε λάθος βάση? Γιατί βλέπω και από την άλλη τον κύριο Γκουτιέρες, πριν πάει στη Μόσχα, πήγε στην Άγκη να απενίμει τα εύσημα στον Ερντογάν, ναι, για τον ρόλο. Θέλει προσοχή, γιατί ναι, να διακρίνουμε τι αποτελεί επικοινωνιακή ρητορική εσωτερικής κατανάλωσης του Ερντογάν και τι αποτελεί πραγματική δυνατότητα. Δεν θα απέκλεια οι χθεσινές προκλήσεις τόσο στο Βόρειο Ιράκ όσο και στο Αιγαίο να έχουν την, και επικοινωνιακό χαρακτήρα, να προετοιμάζουν δηλαδή την τουρκική κοινή γνώμη για μια αναδίπλωση στην κανονικότητα του ΝΑΤΟ. Θέλει δηλαδή μια περίοδο, μικρή περίοδο ψυχραιμίας και αναμονής. Ερώτημα από το φίλο μας τον Τάκη. Καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό όπως πάντα κύριο Καπόπουλο. Πιστεύει πραγματικά ότι οι μεγάλοι παίκτες ισχύως θα θέλαν μια Τουρκία που είναι αναμφίβολα μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, γενικό κουμανταδόρο στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχουν αποκλήσεις συμφερόντων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, σταθερές και διαχρονικές, όπως το κουρδικό ζήτημα, για παράδειγμα. Η Τουρκία δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι. Όσο θα διευρύνεται η σύγκρουση και όσο θα παρατείνεται τις Δύσεις με τη Ρωσία, τόσο η επίκληση του ότι εγώ είμαι Μεσολαβητής και δεν μπορώ να πάρω μέρος στις κυρώσεις δεν θα στέκει. Άρα η προσοχή είναι στο τι αντίτιμο θα ζητήσει ενδεχομένως για αυτή την επανασυγκόληση, να το πω. Και το τι είναι πραγματική δήλωση προθέσεων και τι είναι αντιπερισπασμός επικοινωνιακός. Ωραία. Να κλείσω με ένα ερώτημα για σήμερα του φίλου του Κώστα. Κύριε Καπόπουλε, λέει, έχω μία απορία, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε και τα γράφετε χρόνια. Και αν μπορείτε, λέει, λύστε τι μου με δύο κουβέντες. Παιδιά, του ζητάτε εδώ όμως ολόκληρη πολιτική. Ποια είναι στην πραγματικότητα η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο σε σχέση με την Ευρώπη, όσο σε σχέση και με την Τουρκία? Το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι εκτός Ευρώπης, έχει κάθε λόγο να συνεργάζεται με μεγάλες δυνάμεις που είναι και αυτές εκτός Ευρώπης. Άρα είναι αυτονόητο ότι μια από τις πρώτες χώρες που θα αναζητήσει εμβάθυνση των διμερών σχέσεων είναι η Τουρκία. Είναι και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, το ότι ψάχνει να βρει ρόλο η Βρετανία μετά το από τον Brexit, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Φυσικά και ψάχνει να βρει ρόλο. Φυσικά και το όνειρο μιας Βρετανικής Αυτοκρατορίας που επιστρέφει και έχει δικιά της παγκόσμια ατζέντα δεν στηρίζεται από πουθενά. Αλλά για την Τουρκία ήταν έως προβλέψιμο και αυτονόητο ότι θα συμβεί αυτό. Και απαντήστε και στο φίλο του Μανώλη. Κύριε Καπόπουλε, καλά τα λέτε. Κανείς δεν θα ήθελε γενικό κουμανταδρό την Τουρκία, αλλά η Τουρκία, που όπως είπατε έχει τη δική της εθνική ατζέντα, δεν κάνει πια παραβάσεις και παραβιάσεις, αλλά κάνει υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Την ίδια ώρα εμείς στέλνουμε αντιεροπορική άμυνα στην Ουκρανία. Μήπως πρέπει να το ξαναδούμε? Υποθέτω ότι γνωρίζοντας και οι αρμόδιοι θα πρέπει να το ξαναβλέπουν. Τι να πω. Θεωρείτε εσείς ότι οι υπερπτήσεις είναι ένα βήμα περαιτέρω? Γιατί αν ήταν μία-δύο, θα έλεγε κανείς, εντάξει, ξέφυγαν μία-δύο. Εδώ μόνο χθες είναι 45 πάνω από τα νησιά. Αν το συνδυάσει κανείς και με την τουρκική αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ναι, το βρίσκω σκληρή προετοιμασία για αν ήθελε προκύψει κάποια διαπραγμάτευση, είτε για ένα προσωρινό μορατόριο, είτε για αναζήτηση λύσης. Αυτή η προετοιμασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ένα θερμότερο επεισόδιο? Δεν νομίζω θα το φτάσουν μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Γιώργος Καπόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω κυρίως για την ανάλυση που ακούσαμε στο πρώτο μέρος, γιατί το δεύτερο ήταν κυρίως απαντήσεις στους ακροατές, η οποία ήταν μια εξαιρετική ανάλυση με ιστορία βάθους. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπόπουλε. Καλή σας ημέρα, κύριε. Να είστε καλά.